τα δρομολόγια του κτέλ Σερών θα είναι τα ίδια σε όλη τη διάρκεια των εορτών, ενώ όσο αφορά τη γραμμή της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης θα υπάρχει αύξηση με εφευρικά αυτοκίνητα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές, ο πρόεδρος του κτέλ Σερών, κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, τονίζει ότι περιμένουν περισσότερο κόσμο από πέρυσι και το κτέλ είναι πανέτοιμο και προετοιμασμένο για οποιαδήποτε κίνηση έρθει παραπάνω. Παράλληλα, τόνισε ότι η τιμή των εισιτήριων παραμένει η ίδια παρότι το πετρέλαιο έχει ανέβει στα ύψη και αποτελεί πρώτη ύλη του κτέλ. Σε νομαρχιακό δίκτυο, σε όλο το νομαρχιακό δίκτυο παραμένουν τα ίδια δρομολόγια και την εβδομάδα τώρα των Χριστουγέννων, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Και το Φώτον. Όσον αφορά στη γραμμή της Θεσσαλονίκης, τα δρομολόγια αυξάνονται με εφεδρικά αυτοκίνητα. Όσον αφορά την Αθήνα, αυξάνονται και εκεί τα δρομολόγια με εφεδρικά και από ό,τι βλέπουμε και παρατηρούμε κάτω, δηλαδή που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε ότι από την Τετάρτη το βράδυ και μετά ότι υπάρχει μία ζήτηση εισιτηρίων. Όσον αφορά την Αλεξανδρόπολη, σταματάει η Αλεξανδρόπολη όπως γίνεται κάθε χρόνο την 5η 22 12 και ξαναρχίζει 8 πρώτου. Δηλαδή όταν εννοούμε Αλεξανδρούπολη εννοούμε για όλη τη Θράκη, Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε να έχουμε κόσμο παραπάνω από ό,τι φαίνεται από πέρυσι. Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε κίνηση έρθει παραπάνω. Από το 2010 η ίδια, χωρίς να έχουμε χρηματοδοτηθεί ουπουθενά, ούτε κάποια επιδότηση, ούτε ενεργειακή επιδότηση, ούτε τίποτα. Τα εισιτήρια παραμένουν το ίδιο και αυτό, ας το πούμε, είναι κάπως το στενάχωρο. Γιατί καταλαβαίνετε όλα τα ίδια έχουν ανέβει. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε εμείς είναι το πετρέλαιο, έχει ανέβει στα ύψη και δεν έχουμε καμία μα καμία αύξηση. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις, έχουμε κάποιες υποσχέσεις, από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Όσον αφορά την επιβατική κίνηση, δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος θα εξυπηρετηθεί στις γραμμές τις διανομαρχιακές, δηλαδή στη γραμμή Θεσσαλονίκης και Αθηνών, όσα λεωφορεία και να χρειαστούν, είμαστε στην ανάλογη ετοιμότητα. Κάθε χρόνο σταματάμε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 15 μέρες το Πάσχα και περίπου 1,5 με 2 μήνες τη γραμμή της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή τη γραμμή για όλη τη Θράκη. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, γιατί καταλαβαίνετε αυτή η γραμμή συγκεκριμένη, ένα 90-95% που έχουμε την πληρότητα είναι από φοιτητές και όταν σταματάνε τα πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε και είναι εύλογο ότι δεν υπάρχει επιβατική κίνηση. Σχετικά με τα ζωά που δεν είναι ελληνικές, που έχουν ένα κατοικίδιο, πού μπορούν να είναι μαζί στο λεωφορείο? Στο site το δικό μας έχουμε χαρακτηρισμένα δρομολόγια. Είναι το 33% των δρομολογίων που πρέπει να τα έχουμε χαρακτηρισμένα. Μπορούν να διαβάσουν τις ανάλογες ώρες σε όλες τις διαδρομές, είτε λέγεται Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε για τη Θράκη. Λοιπόν, και μπορούν να ενημερωθούν από το site.